Θα συνεχίσουμε με την παρουσίαση του αγιομνήματος από τον κύριο Στραβαμίδη. Δεν σας κρατάω, σας τρόπο. Καλησπέρα και επισήμως. Μπορώ να αρχίσω, νομίζω. Το λογισμικό διαχείριση αρχιακών δεδομένων αρχαιομνήμων υλοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου του Τρίτου Κοινωνικού Πλαισίου Στήριξης της Κοινωνίας της Πληροφορίας με τίτλο «Ανάπτυξη ολοκληρωμένων ψηφιακών πολιτιστικών συλλογών των Γενικών Αρχείων του Κράτους». Στο έργο συμμετείχαν 37 κρατικές αρχιακές υπηρεσίες, οι οποίες παρήχαν υλικό για τη δημιουργία ψηφιακών αντιγράφων περίπου 7,5 εκατομμύρια λήψεις και τεκμηρίωσης περίπου 530.000 εγγραφές για διάφορα επίπεδα περιγραφής, από το επίπεδο του αρχείου μέχρι το επίπεδο του τεκμηρίου αντιπροσωπευτικών αρχείων που βρίσκονται στη φύλαξή του. Οι ανάγκες διαχείρισης αυτού του όγκου των ψηφιακών εικόνων και περιγραφικών μεταδεδομένων ήταν η αφορμή για τη δημιουργία του αρχαιομνήμωνα. Ταυτόχρονα όμως, η ικανοποίηση αυτών των αναγκών αποτέλεσε και μια μοναδική ευκαιρία για την ανάπτυξη ενός προγράμματος λογισμικού που θα κάλυπτε τις ανάγκες ηλεκτρονικής διαχείρισης όχι μόνο του υλικού που ήταν ενταγμένο στο προαναφερόμενο έργο, αλλά και όσο το δυνατόν περισσότερων αρχαιακών εργασιών, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ψηφιακών αντιγράφων, από τη συστηματοποίηση του εντοπισμού αρχείων και των εγκαταρρύσεων μέχρι την τελική διάθεση του αρχαιακού υλικού στο κοινό. Για τον καθορισμό των δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών του προγράμματος χρησιμοποιήθηκε κυρίως η μελέτη του Διεθνούς Συμβουλίου Αρχείων ISA Study 12 Market Survey of Commercially Available Off-the-Shelf Archival Management Software του 2003. Να επισημάνω ότι η ιστορία με τον αρχαιομνήμωνα ξεκίνησε το 2005. Τέλη του 2005. Η προσαρμογή και ενσωμάτωση των καθιερωμένων στα Γενικά Αρχεία του Κράτους διαχειριστικών εργαλείων, τήρηση του βιβλίου εισαγωγής, συμπλήρωση των δελτίων ειδικού ευρετηρίου, ταξινόμηση του αρχαιακού υλικού σε επίπεδο φακέλου βάσει των δελτίων συνοπτικού αριθμητικού ευρετηρίου κλπ. Στις προδιαγραφές του αρχαιομνήμωνα, σε αρμονία με τα πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, βασικά τα ΔΠΑΠ, ΔΚΑΕ και ΕΑΔ, δεν ήταν από τα ευκολότερα μέρη του εγχειρήματος. Θεωρούμε ωστόσο ότι οι αναγκαστικοί συμβιβασμοί που έγιναν και οι λύσεις που δόθηκαν ικανοποιούν δύο βασικά ζητούμενα. Πρώτον, τη δυνατότητα αξιοποίησης του μεγαλύτερου μέρους από όσα εργαλεία έρευνας και διαχείρισης έχουν συνταχθεί μέχρι τώρα σε ηλεκτρονική μορφή από τους συναδέλφους των ΓΑΚ και τα οποία είναι συμβατά με ένα από τα παραπάνω πρότυπα, μέσω των φίλτρων προσαρμογής και ενσωμάτωσης προσφέρει το πρόγραμμα. Δεύτερον, στην προτυποποίηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους των αρχαιακών εργασιών, με άμεσα ωφέλη την βελτίωση του διανοητικού ελέγχου πάνω στο αρχαιακό υλικό και την ευκολότερη και ταχύτερη διάθεσή του στο ερευνητικό κοινό. Πρέπει να πω ότι το έργο ανατέθηκε ύστερα από διαγωνισμό, δημόσιο διεθνή διαγωνισμό, στο ΕΚΕΤΑ, το Εθνικό Κέντρο Τεχνολογίας και Ανάπτυξης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, και ειδικά στο ΙΠΤΙΛ, ένα από τα Ινστιτούτα, το που είναι το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών. ΙΠΤΙΛ. Και βεβαίως και κυρίως στον κύριο Λάνδρο Μακρύ, ο οποίος είναι διδάκτορας μηχανολόγος μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και ήδη τουλάχιστον μισός αρχαιονόμος. Εδώ μερικές οθόνες από αυτές που θα δούμε λίγο, ελπίζω να προλάβουμε αναλυτικά αργότερα και που αφορούν τα τμήματα του προγράμματος στον εσωτερικό, ας τον πούμε, αρχαιομνήμωνα. Γιατί να χρησιμοποιούμε τον αρχαιομνήμωνα? Πρώτον, γιατί συστηματοποιεί, όπως είπαμε, τις αρχαιακές διεργασίες. Δεύτερον, μας παροτρύνει να χρησιμοποιούμε κοινό επαγγελματικό λεξιλόγιο, προτυποποίηση σε έναν βαθμό. Τρίτον, διαμορφώνει τις αρχαιακές περιγραφές σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, προτυποποίηση σε άλλο έναν βαθμό. Τέταρτον, διευκολύνει τις καθημερινές μας αρχαιονομικές εργασίες.
Πέμπτον, παρέχει αναλυτικό και συγκεντρωτικό διανοητικό έλεγχο Μαρία όλων των φάσεων επεξεργασίας του αρχαιακού υλικού. Έκτον, επιτρέπει τη μαζική διαχείριση αρχαιακών εγγραφών, παραδείγματος χάρη τους παραγωγούς, το βιβλίο εισαγωγής και την τεκμηρίωση. Έβδομον, παράγει συνοπτικά και αναλυτικά εργαλεία έρευνας και διαχείρισης με εύκολο τρόπο. Όγδον, προβάλλει ταχύτερα και καλύτερα την επίπονη και παραγνωρισμένη δουλειά μας. Ένατον, βελτιώνει την εξυπηρέτηση του κοινού. Δέκατον, είναι επίσημα υιοθετημένο από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους ηλεκτρονικό εργαλείο διαχείρισης αρχείου και αρχαιακού υλικού. Ενδέκατον, κάνει την επαγγελματική μας ζωή ευκολότερη. Τι χρειάζεται για να μπορέσει να δουλέψει ο αρχαιομνήμονας. Με κόκκινο αστεράκι είναι τα υποχρεωτικά. Εντάξει, πώς λέμε στα παιδιά. Ένας λοιπόν τουλάχιστον ηλεκτρονικός υπολογιστής γραφείου ή χωρητός κατά το δυνατόν σύγχρονης τεχνολογίας. Δεύτερον, λειτουργικό πρόγραμμα από MS Windows 95 και νεότερο. Ξεχάστε τα είδη. Ναι, με αυτά μπορεί να λειτουργήσει ο αρχαιομνήμονας. Αν δεν μπορούν να λειτουργήσουν αυτά πια με τον αρχαιομνήμονα, είναι δικό τους πρόβλημα. Από Windows 7 και μετά είμαστε πάντως επί της ουσίας, έτσι. Εφαρμογή γραφείου που να περιλαμβάνει πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου και λογιστικών φύλων. Παραδείγματος χάρη Word Excel, βέβαια δουλεύει και με τα OpenOffice και με το σύστημα το Linux, μπορεί να εγκατασταθεί. Ναι. Το πρόγραμμα Adobe Reader που είναι δωρεάν διαθέσιμο στο διαδίκτυο για τη διαχείριση αρχείων τύπου PDF. Η υποχρεωτικά σύνδεση στο διαδίκτυο και διαφυγιστή από Explorer 6 και πάνω ή Mozilla Firefox ή οτιδήποτε τέλος πάντων άλλο. Ορίστε. Ancient History, τι. Web browser στα ελληνικά, συγγνώμη. Έναν οπωσδήποτε εξωτερικό επανεγγράψιμο μέσω ψηφιακής αποθήκευσης για τα αντίγραφα ασφαλείας. Έναν εκτυπωτή, παραδείγματος χάρη για την έντυπη εκδοχή των ηλεκτρονικών εργαλείων έρευνας. Και έναν σαρωτή ή καλή ψηφιακή φωτογραφική μηχανή για την ψηφιοποίηση συνημμένων εγγράφων ή ψηφιακών τεκμηρίων που μπορούμε να κρεμάσουμε σε κάποιο κλαδί του αρχαιομνήμονα. Και τι χρειάζεται να ξέρουμε ή να μπορούμε να κάνουμε για να χρησιμοποιήσουμε τον αρχαιομνήμονα. Καταρχήν χρειάζεται εξοικείωση με την περιήγηση στο διαδίκτυο, γιατί είναι διαδικτυακή εφαρμογή. Κατά δεύτερον, χρειάζονται γνώσεις εφαρμογικών επεξεργασίας κειμένου για τη συμπλήρωση των πεδίων ελεύθερου κειμένου. Και χρειάζονται βασικές γνώσεις εφαρμογών επεξεργασίας λογιστικών φύλων, κυρίως για τη μαζική επεξεργασία εγγραφών. Πώς προχωρούμε στην τελική εφαρμογή, η σειρά των πραγμάτων. Πρώτα, συμπληρώνουμε το τμήμα φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και οικογένειες. Εδώ θα το δούμε μετά στις οθόνες αναλυτικά της ομάδας ORI. Δεύτερον, προχωρούμε στη συμπλήρωση των αντίστοιχων εγγραφών στο βιβλίο εισαγωγής. Αφού έχουμε περάσει τον παραγωγό, μετά μπορούμε να πάμε στο βιβλίο εισαγωγής και να περάσουμε την εγγραφή του αρχείου που παραλαμβάνουμε. Το επόμενο βήμα είναι η συμπλήρωση των εγγραφών στο τμήμα Βασική Τεκμηρίωση. Πρώτα σε επίπεδο αρχείου οπωσδήποτε. Γιατί από κάπου πρέπει να αρχίσουμε για να κρεμάσουμε από εκεί και κάτω τα επόμενα επίπεδα περιγραφής που κάνουμε. Τους φακέλους ή τεκμήριο ή ό,τι σειρές, προσήρες, οτιδήποτε. Αλλά πρέπει να κάνουμε πρώτα μία εγγραφή σε επίπεδο αρχείου. Λογικό. Τέταρτον, να επισυνάψουμε ψηφιακά αντίγραφα πια, αφού τελειώσει αυτά τα τρία πρώτα βήματα, μπορούμε να επισυνάψουμε ψηφιακά αντίγραφα εφόσον υπάρχουν στις εγγραφές αντίστοιχου κατώτερου επίπεδου τεκμηρίωσης. Αυτά είχα να σας πω από αυτόν τον κομπιούτερ. Συγγνώμη, δεν τελειώσαμε. Δεν είναι ακριβώς όπως θα πρέπει η παρουσίαση για λόγους τεχνικούς. Αυτό είναι η εξωτερική. Πάλι το στα αγγλικά. Ποιος το έβαλε στα αγγλικά.
πάει by default θα δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι το εξωτερικό κομμάτι του αρχαιομνήμωνα, πώς βλέπει ο μελάτης, να το πω, όχι χρήστης, γιατί κάπου εκεί μπερδευόμαστε ποιος είναι ο τελικός χρήστης. Μάλλον είμαστε εμείς που περνάμε τα στοιχεία. Κάπως αλλιώς πρέπει να τον πούμε αυτόν που... Τέλος πάντων, ο ερευνητής, άιτε. Ναι. Εδώ λοιπόν έχουμε καταρχήν μία απαρίθμηση των υπηρεσιών της κεντρικής και των περιφερειακών που έχουν αναρτήσει εγγραφές στον αρχαιομνήμωνα, που είναι δημοσιοποιημένες και που καταρχήν συμμετείχαν στο πρόγραμμα της ψηφιοποίησης, είναι 37, και εδώ συμπεριλαμβάνονται νομίζω από 45, κάπου εκεί, γιατί έχουν από τότε που ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα, έχουν μπει στο παιχνίδι και άλλες περιφερειακές υπηρεσίες. Η αναζήτηση εδώ μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Αν πατήσουμε, ας πούμε, στην αναζήτηση, θα μας βγάλει κάποια φίλτρα. Εδώ θα τα περάσω αρκετά γρήγορα. Ας πούμε ότι θέλω να ψάξω σε δύο αρχεία, στην Εθνολακταρνανία. Τι λοιπόν έχετε ανεβάσει, Μαρία? Τι λοιπόν έχετε ανεβάσει? Όχι, συμβολογράφους είχε ανεβάσει και δες, άστο τότε, γιατί δεν θα αφήστε με καλέ. Να δουλεύεις το παράδειγμα που το δούλεψα και ξέρω τι θα δεις. Δεν αντιλάβω. Ας πούμε, βάζουμε και χρονολογίες από το 1890 έως το 1930. Εντάξει, θέλω να δω λοιπόν συμβολιογραφικά αρχεία για αυτήν την περίοδο σε αυτές τις δύο υπηρεσίες. Πατάω το εφαρμογή και μου βγάζει εδώ ότι έχει 61.917 εγγραφές, οι οποίες υπακούν στα κριτήρια χρονολογία από 1890 έως 1830 της αρχαϊκής υπηρεσίας της Λοκαρνανίας και νομού Μαγνησίας. Είναι πολύ πράγμα, μάλλον. Μπορώ να πάω όμως για να το κάνω... Α, συγγνώμη, δεν το επέλεξα εγώ. Ναι, ναι. Εντάξει. Αν πάω εδώ τώρα στη σύνθετη αναζήτηση, θα δω κάποια παιδιά, τώρα τα βλέπουμε ανάπτυξη, γιατί έχουμε πρώτα το εξωτερικό χωρίς να έχουμε δει το εσωτερικό. Εν πάση περιπτώσει, είναι κάποια από τα παιδιά όπου καταχωρούμε πράγματα, και αν στην παρουσίαση του περιεχομένου βάλω εγώ, επειδή μου ενδιαφέρουν αγοραπολισίες, ας πούμε, συμβόλαια αγοραπολισιών, βάλω το αγορά και κάνω αναζήτηση, μου βγάζει 9 εγγραφές πια, δηλαδή σε κάποιους φακέλους των συμβολιογραφικών αρχείων Συντολοκαρνανίας και Νομού Μαγνησίας βρέθηκαν 9 εγγραφές που αφορούν συμβόλαια που έχουν μέσα στον τύπο, στην περιγραφή της μάλλον, τη λέξη αγορά. Ας πούμε ότι αυτό είναι που με ενδιαφέρει, μια μεταβίβαση δικαιώματος της αγοράς από το αρχείο του συμβολιογράφου Καραμανόλη. Πού είναι αυτό, ξέρω? Μαγνησία. Από πού το ξέρω? Από εδώ, έτσι, στον κωδικό, στην κωδικοποίηση. Πάω λοιπόν εδώ, βλέπω το δέντρο που λέει ότι αυτό είναι στο αρχείο Νομού Μαγνησίας, ανήκει στο αρχείο του συμβολιογράφου τάδε, είναι ο φάκελος 46 που είχε αυτό το γενικό περιεχόμενο. Και αυτό το συγκεκριμένο είναι η συμβολιογραφική πράξη αυτή, με αυτόν τον αριθμό. Και εφόσον έχει ψηφιακά αντίγραφα, που έχει, μπορώ να τα δω. Έχει 7 εγγραφές, που σημαίνει 7 λήψεις, 7 σελίδες. Μπαίνω και το βλέπω. Βλέπω και τον κωδικό του κάποια στιγμή και επίσης εδώ μπορώ να το μεγεθύνω. Η ανάλυση που έχουν γίνει οι εικόνες είναι πολύ καλή. Είναι μαυρό-άσπρα, θα σας πω αμέσως μετά γιατί και πώς. Εδώ έχω ένα σχεδιάγραμμα της σελίδας και μου δείχνει σε ποιο σημείο της είναι. Έτσι όπως μετακινούμε, βλέπετε μετακινείται και αυτό.
και μπορώ να το διαβάσω, μπορώ να το εντυπώσω, μπορώ να το αντιγράψω, να το αποθηκεύσω και βέβαια μπορώ να δω ότι έχει ένα υδατώσιμο σεβαστών διαστάσεων, ΓΑΚ, για λόγους προστασίας των νηματικών δικαιωμάτων, ενός επίπεδου προστασίας. Να πούμε λίγο και URL που κάνει μέση. Όχι. Αυτή είναι η αρχική του σελίδα που περιλαμβάνει διάφορες καρτέλες όπως τις λέμε που οδηγούν σε διάφορες επιλογές. Αυτά τα έχω γραμμένα στην εισήγηση που θα πάρετε κάποια στιγμή το γραπτό κείμενο. Υπάρχουν όλα μέσα, να μην εξαντληθούμε τώρα σε τέτοια. Προτιμώ να σας δείξω μερικά πράγματα από τα χαρακτηριστικά του εδώ. Αν έχουμε χρόνο να ρωτάτε κάτι που δεν καταλαβαίνετε ή να συμπληρώνετε κάτι που παραλείπω και όσο αντέξετε. Έχουμε λοιπόν τα αρχικά δεδομένα, το αναγνωστήριο, τους όρους που είδαμε πριν, την ιστοσελίδα και τη διαχείριση. Κυρίως δουλεύουμε με τα αρχικά δεδομένα. Εδώ υπάρχουν δουλειές που μπορούν να γίνουν στο κομμάτι των επισημάνσεων, των εκαθαρίσεων, του βιβλίου εισαγωγής και μετά πάμε στην τεκμηρίωση. Οι επισημάνσεις είναι ένα χαρακτηριστικό της κρατικής αρχιακής υπηρεσίας, τέλος πάντων, η οποία ασχολείται με όλα τα αρχεία του δημόσιου τομέα που υποχρεωτικά καταλήγουν εκεί και άρα θέλει μια διαδικασία στην οποία να παρακολουθεί αρχεία τα οποία έχουν κάποια αξία, είτε είναι σε κάποιο δημόσιο φορέα είτε σε ιδιωτικό και τα οποία πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας κάποια στιγμή να καταλήξουν σε εμάς. Σε αυτό το κομμάτι λοιπόν, στις επισημάνσεις, μπορούμε να δούμε ένα πράγμα πώς είναι, που λέει έχει ένα πεδίο αναγνώρισης κατά τα πρότυπα λίγο πολύ φτιαγμένα του πρότυπου. Κατάσταση με καθαρίσεις ή χωρίς εκαθάριση. Η υπηρεσία που διενεργεί την εκαθάριση είμαστε εμείς. Ο παραγωγός υπάρχει είναι αυτός. Περιγραφή του αρχείου, παρουσίαση του περιεχομένου, χρονολογίες. Πού φυλάσσεται αυτή τη στιγμή το αρχείο, εδώ, αν έχουν γίνει... Ορίστε. Εδώ, όχι, είναι ένας εσωτερικός αριθμός που αφορά την αρρύθμιση του, την ταυτότητα της συγκεκριμένης εγγραφής του παραγωγού στον πίνακα του παραγωγού. Αυτό εδώ μπορούμε να πούμε αν έχουν γίνει καθαρίσεις ή όχι, αν υπάρχει αρχιακή υπηρεσία ή κάποιος που ασχολείται με αυτόν τον φορέα, τη σχετική νομοθεσία που αφορά την λειτουργία του φορέα και εδώ μπορούμε να επισυνάψουμε αρχεία. Τι σωή αρχεία. Ας πούμε έχουμε μια αλληλογραφία με αυτόν τον φορέα, του στείλαμε ένα έγγραφο, είπαμε ξέρετε ανακαλύψαμε με άτομο ότι έχετε αυτό, και παρακαλούμε να οτιδήποτε, μας απαντάει αυτός κάτι, αυτά μπορούμε να τα επισυνάψουμε είτε σε Word, είτε σε PDF, είτε σε κάτι άλλο, να τα έχουμε εδώ. Σε mails, δεν θυμάμαι ποιο από τα δύο, ή το Outlook ή το Gmail, δεν παίζει. Είναι ένα τεχνικό θεματάκι, το δούμε, έχει πολλά ακόμα. Αλλά οι δυνατότητες γενικώς είναι αυτές.
Αν δεν έχουμε τέτοια πράγματα να βάλουμε εδώ, να επισυνάψουμε αρχεία, μπορούμε απλώς να αναφέρουμε τα στοιχεία των εγγράφων, έτσι, σχετική αλληλογραφία, όπου έχει εδώ ένα σημειωμένο αρχείο. Α, να το κάνει εδώ. Για να δούμε. Object not found. Ναι, γιατί object not found, γιατί δεν είναι εκεί που ήταν. Εδώ είναι μια εγκατάσταση, ναι, για τις ανάγκες της παρουσίασης. Ημερομηνία της επισήμανσης, εδώ βάζουμε αυτόματα, μπαίνει αυτόματα η τρέχουσα ημερομηνία, αλλά μπορούμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε. Αποθηκεύουμε λοιπόν αυτή την εγγραφή και αν πατήσουμε αποθήκευση και επιστροφή, μας ξαναγυρίζει στο ευρετήριο των επισημάνσεων, που μπορεί να είναι δύο, λίγες, πολλές, αναλόγως. Στις εκαθαρίσεις, το άλλο κομμάτι, για να παρακολουθούμε και αυτή την διαδικασία, έχουμε επίσης τις δυνατότητες. Άντε, ας πούμε, σε αυτήν εδώ. Κατάσταση. Εδώ θα πρέπει κάτι να βάλουμε. Και έχουμε αυτές όλες τις επιλογές. Έτσι, υποκαθάριση, ολοκλήρωση, επικοινωνία με το φορέα, την ενέργεια αυτοψίας, άδεια ολικής καταστροφής αν έχουμε εδώ, σύνηση προσωρινή φύλαξη, έχουμε κρατήσει αβέα, αυτό είναι της κεντρικής χαρακτηριστικό και αν έχουμε φτάσει στη φάση της εισαγωγής. Πάλι εδώ, ποιος κάνει την δουλειά, αν υπάρχει σχετική επισήμανση, έχει προηγηθεί δηλαδή κάτι, έτσι, μπορούμε να το βρούμε εδώ, αν έχει σχετική επισήμανση μας το δείχνει. Εδώ, λέει σχετική επισήμανση, έχει κάνει ήδη αν για τον ίδιο παραγωγό, έχουμε περάσει κάτι και στο πεδίο εκείνο εκεί, τους βρίσκει και μας τους δείχνει εδώ. Εδώ μας λέει δεν υπάρχει και σχετική εισαγωγή επίσης δεν υπάρχει. Άρα είμαστε καθαρά στη φάση της εκαθάρισης. Φορέας παράδοσης, συγγνώμη που πέρασα κάπως σε παιδεία, περιγραφή του αρχείου, ο τίτλος ένας τίτλος είναι υποκριτικός, παρουσίαση του περιεχομένου, χρονολογίες που εδώ μπορούμε να βάλουμε γιατί μπορεί να αφορά κομμάτια διάφορα, ανάλογα όπως μας τα δίνουν, ο φορέας παράδοσης με τα στοιχεία του, σχετική αλληλογραφία, πάλι η δυνατότητα επισύνατος αρχείων, ημερομηνία αυτοψίας, σχετικά με την αυτοψία και εδώ συνημμένα αρχεία μπορούμε να κολλήσουμε, διαδικασία επιλογής. Ναι. Ναι, ναι, και φωτογραφίες, συγγνώμη. Διατήρηση αρχείων χωρίς επιλογή. Διατήρηση του συνόλου του αρχείου χωρίς επιλογή, δηλαδή δεν συμπληρώνουμε κάτι στο πεδίο, αυτό είναι το πρώτο. Αλλά τρία πράγματα μπορεί να συμβαίνουν, ή να διατηρήσουμε το σύνολο του αρχείου, ή να δώσουμε μερική άδεια καταστροφής, ή να δώσουμε ολική άδεια καταστροφής. Έχουμε μετά την ημερομηνία του εγκυβωτισμού, μάλλον συγγνώμη, πρωτόκολλο προσωρινής φύλαξης. Αν συντάσσετε τέτοιο, επειδή μαζεύουμε το υλικό, τη διαδικασία, τη διοικητική της εκαθάρισης την κάνουμε, αλλά έχουμε γεμίσει τα αρχαιοστάσια μας και δεν περισσεύει μέρος να το βάλουμε τώρα, συμφωνούμε με τον παραγωγό να το κρατήσει αυτός προσωρινά, κάπου στη φύλαξή του, μέχρι να δημιουργηθούν οι συνθήκες να το πάρουμε. Σε αυτή την περίπτωση συντάσσουμε ένα πρωτόκολλο προσωρινής φύλαξης. Το σημειώνουμε εδώ και σε αυτή την περίπτωση επίσης λέμε πού είναι στο χώρο φύλαξης και παρακάτω πότε έγινε εγκυβωτισμός του υλικού και παρακάτω ποιος είναι ο συντάκτης της ΚΟΜΟΗ. Το ΚΟΜΟΗ είναι η κατάσταση μεταφερομένου υλικού. Ένας κατάλογος όσο το δυνατόν πιο αναλυτικός με το τι περιέχει κάτι κυβότιο από το υλικό. Και εδώ μπορούμε να επισυνάψουμε αρχεία και μπορούμε να δεσμεύσουμε αριθμό βιβλίου εισαγωγής από εδώ με την προοπτική της εισαγωγής του. Αν δεν είμαστε κλωνοποιημένοι όπως είναι συνάδελφος εκεί σε 7, δηλαδή κάνουμε όλες τις δουλειές του αρχαιομνήμωνα εμείς ο ένας, δεν έχουμε κάποια τμήματα όπως έχει κεντρική που κάνουν το τμήμα συγχρόνων κάνει τις εκαθαρίσεις. Το τμήμα γενικού ευρετηρίου περνάει το πράγμα στο βιβλίο εισαγωγής. Ορίστε. Ναι. Κλασικής μουσικής, μάλιστα. Μετά, ο υπεύθυνος αρχαιονόμος, ποιος έχει αναλάβει όλη αυτή την διαδικασία και ποιος είναι, και σημειώσεις. Το τρίτο είναι το βιβλίο εισαγωγής, όπου περνούμε τις παραλαβές, έτσι κάθε φορά δηλαδή που ένα μέρος ενός αρχείου, είτε ολόκληρο, ή εν πάση περιπτώσει οτιδήποτε εισάγεται, πρέπει να καταχωρείται στο βιβλίο εισαγωγής, όπου παίρνει έναν αύξοντα αριθμό με χρονολογική σειρά και όπου περνούνται διάφορα στοιχεία.
αν μπούμε σε μια τέτοια φόρμα, βλέπουμε τις επιλογές για την κατάστασή του. Αναφέρεται σε όλο το αρχείο. Ταξινόμητο, ταξινομημένο, υποταξινόμηση. Τα περισσότερα, φαντάζομαι, είναι στο υποταξινόμηση ή ταξινομημένα. Έχουμε όμως και ένα καλό ποσοστό αταξινόμητων. Γιατί η κλωνοποίηση, ο άνθρωπος ορχήστρα, πόσο αργά είναι να παίξει. Πάλι η υπηρεσία που κάνει την, πώς το λένε, την εισαγωγή. Εδώ, αν έχουμε κάνει σχετική εγκαθάριση, μας το δείχνει. Για το συγκεκριμένο δεν υπάρχει καταχωρημένο κάτι. Να εξηγήσω καταρχήν τι συμβαίνει εδώ, και είναι μερικά ή αρκετά πεδία κενά. Εδώ έχουν μεταφερθεί με κάποιο τρόπο όλα τα στοιχεία του Ιστορικού Αρχείου Μακεδονίας και τα χρησιμοποιώ από την αρχή 1954 μέχρι τώρα. Ό,τι υπήρχε μπήκε. Εκείνο τον καιρό δεν υπήρχαν αυτά. Τώρα θα πρέπει, επειδή έχουν γίνει εγκαθαρίσεις, αλλά πρέπει κάποιος να τις περάσει, θα πρέπει να μπαίνουμε και να περνάμε αναδρομικά τις εγκαθαρίσεις που γίνανε τότε για να υπάρχουν τα στοιχεία. Όχι ότι δεν έχουν γίνει, δεν έχουν ενταχθεί στον αρχαιομνήμονα. Οι συνάδελφοι που έχουν την τύχη να μην έχουν δουλέψει καθόλου με αρχαιακό υλικό πριν και άρχισαν με τέτοιο τύπο ταξινομίες και άρχισαν να το κάνουν τώρα στον αρχαιονίμονα, να περνούν όλα τα στοιχεία από την αρχή. Και κάθε εγγραφή, είτε αφορά την επισήμανση, είτε την κατάρρηση, είτε την στο βιβλίο εισαγωγής, θα πρέπει να υπάρχουν εγγραφές και στα τρία αυτά πεδία, θεωρητικά. Πάμε λοιπόν στον αριθμό βιβλίου εισαγωγής. Εδώ ξέχασα να πω ότι σε κάθε πεδίο υπάρχει και μια βοήθεια που λέει τι είναι αυτό. Εδώ, ας πούμε, αν θέλουμε να κάνουμε επόμενη εγγραφή, μπορούμε να κάνουμε σε μια καινούργια φόρμα, μας λέει ότι ο επόμενος ελεύθερος κωδικός είναι το 763. Δεν χρειάζεται να ψάχνουμε τι αριθμό βιβλίου εισαγωγής θα βάλουμε στην εισαγωγή που θέλουμε να περάσουμε τώρα. Μας το λέει το πρόγραμμα. Όχι, δεν είναι ενιαίο. Και εδώ υπάρχουν και οδηγίες μικρές. Που λέει, συμπληρώστε τον κωδικό, πηγαίνετε στο δίκτυο πάνω από το θαυμαστικό για να δείτε τον επόμενο αριθμό. Μετά πάμε εδώ που περνάμε τον παραγωγό. Και τι είναι εδώ, επιλέξτε τον παραγωγό αρχείου. Μόλις τον επιλέξετε, τα πεδία, κατηγορία και αριθμός υπηρεσίας και παραλαβή θα συμπληρωθούν αυτόματα. Αν δεν υπάρχει παλιότερη παραλαβή, επιλέξτε την κατηγορία για να συμπληρωθεί αυτόματα το πεδίο, αριθμός υπηρεσίας και παραλαβή. Θα πω λίγο μετά. Εδώ είναι η κατηγορία αριθμός ειδικού ευρετηρίου. Είναι μια κατηγοριοποίηση που έχουν κάνει τα γενικά αρχεία του κράτους του ειδικού ευρετήριο, το οποίο εφαρμόζεται σχεδόν παντού και περιλαμβάνει κάποιες τυποποιημένες κατηγορίες, τις οποίες εντάσσουμε το κάθε αρχείο που έχει, ανάλογα με, με τον παραγωγό του κυρίως. Εδώ λοιπόν είναι αρχεία δήμων και κοινοτήτων, δικαστικών αρχών, δημόσιο και ευρύτερο τομέα, εκκλησιαστικά, εκπαιδευτικά, επιχειρήσεων, εφήμερα, ιδιωτικά, δηλαδή τα προσωπικά αρχεία, προξενικών αρχών, συλλογές, συμβουλιογράφων, τραπεζών, εφημερίδων και υποθηκοφυλακίων. Αυτά είναι τα βασικά. Έχουμε όμως και κάποια εδώ παρακάτω, τα οποία γίνανε ειδικά για τις ανάγκες του ψηφιοποιημένου υλικού που περάστηκε από το πρόγραμμα αυτό της ψηφιοποίησης αρχαιακού υλικού, που δεν υπήρχε τότε καμία πρόβλεψη για την ένταξη αυτών των αρχείων σε κάποια τις επάνω κατηγορίες, και έτσι έχουμε μερικές που είναι προσωρινές, ας τις πούμε έτσι, μέχρι να αποφασίσουμε πού θα ενταχθούν αυτά τα αρχεία. Και είναι από το Αρχαιοφυλάκιο Λευκάδας, από την Βενετική Διοίκηση Κεφαλονιάς, από την Επτάνησο Πολιτεία, το Ιόνιο Κράτος, ληξιαρχικά της Βενετικής Διοίκησης, έτσι, της Γαλλικής Διοίκησης, από τους Αυτοκρατορικούς Γάλλους και Δημοκρατικούς Γάλλους. Αυτά είναι συμβατικές οι ονομασίες, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι και η κωδικοποίηση που ήταν απλώς για να πει ότι αυτός ο κωδικός ήταν υποχρεωτικός για να μπορούμε να ξεχωρίζουμε και τις εγγραφές και τα ψηφιακά αντίγραφα. Και υπάρχουν και της Οθωμανικής Διοίκησης, τα οποία είναι δικαστικών αρχών, το ευρύτερο δημόσιο τομέα του Οθωμανικού, βακουφικά, ιεροδικαστικά, κτηματολογικά, αρχεία διοίκηση φορολογικά και μια κατηγορία πολυμέσων, που είναι τα οπτικοακουστικά, τα οποία είναι μια κατηγορία και μπαίνουν και φωτογραφικά και χαρτογραφικά, πολλές, και προσωρινές κατηγορίες. Αυτές να μην τις δούμε, γιατί πραγματικά είναι πολύ προσωρινές. Έχουν αρχίσει ήδη αυτές οι εγγραφές, μάλλον τα αρχεία που ήταν κάτω από αυτές τις κατηγορίες, να εντάσσονται στις επίσημες και σιγά σιγά θα ανεβαίνουν στον αρχαιομνήμονα με το σωστό τους
με τη σωστή τους κωδικοποίηση ως προς το ειδικό ευρετήριο. Εδώ λοιπόν οι κατηγορίες αυτές στο συγκεκριμένο αρχείο είναι τραπεζών. Με το που επιλέγουμε την κατηγορία, ψάχνει το πρόγραμμα και βρίσκει αν έχουμε άλλο τέτοιο τραπεζικό αρχείο και βγάζει αυτό που είπε αυτόματα, τον αριθμό υπηρεσίας τον επόμενο, δηλαδή αυτό, ότι αυτό είναι το δεύτερο τραπεζικό αρχείο ή το τρίτο ή το τέταρτο ανάλογα, και την παραλαβή. Εμάς μας ενδιαφέρει πολύ και η παραλαβή. Γιατί ο νόμος λέει ότι τα πρακτικά διατάγματα περί καθαρίσεων όλων που αφορούν τον ευρύτερο δημόσιο τομέα λένε ότι κάθε χρόνο, λέμε τώρα, όλες οι υπηρεσίες οφείλουν να κάνουν τη διαδικασία της εκαθάρισης, δηλαδή από το υπηρεσιακό τους αρχείο να ξεχωρίζουν εκείνο το κομμάτι που τους είναι άχρηστο υπηρεσιακός για τη λειτουργία τους, να μας ενημερώνουν ότι αυτό δεν το χρειάζονται και από αυτό να διαλέγουμε εμείς ένα κομμάτι ή να το κρατάμε όλο ή να το πετάμε όλο και να τους δίνουμε την άδεια καταστροφής. Έτσι λοιπόν μπορεί από ένα αρχείο, από το αρχείο μάλλον ενός φορέα, να παίρνουμε κάθε χρόνο ένα κομμάτι του αρχείου του, αυτό που θεωρούμε εμείς ότι είναι σημαντικό και πρέπει να διατηρηθεί στο δυναικές. Άρα ένα αρχείο ανασυντίθεται εν μέρη στην αρχιακή υπηρεσία, στα γενικά αρχεία του κράτους, σταδιακά. Και άρα ένα αρχείο μπορεί να αποτελείται, το αρχείο που έχουμε εμείς από τον φορέα, να αποτελείται από 10-20 παραλαβές. Εμείς στο πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης τώρα έχουμε φτάσει στις 22. Νομίζω 24, να τις εκατοστήσουμε. Ναι. Στοιχεία εισαγωγής, αριθμός πρωτοκόλλου, βασικό. Εντάξει. Φορέας παράδοσης, δεν έχει προσθεθεί εδώ. Ποιος μας το παρέδωσε το αρχείο, και αυτό είναι βασικό. Πολλές φορές, σε μεγάλο ποσοστό, είναι ο ίδιος ο φορέας το αρχείο το οποίο παραλαμβάνουμε. Έτσι μας το δίνει ο ίδιος. Υπάρχει όμως περίπτωση και πολλές φορές να μας το παραδώσει κάποιος άλλος. Να μην σας πω παραδείγματα, εκτός αν θέλετε για να καταλάβετε πώς και τι γιατί. Είδος εισαγωγής, και εδώ είναι με ένα αναδυόμενο παράθυρο οι επιλογές μας, που είναι δημόσια αποστολή που αφορά τον δημόσιο τομέα που είναι υποχρεωμένος να μας τα παραδίδει, από δωρεά, από αγορά, από παρακαταθήκη που προβλέπεται από τον νόμο και άγνωστο. Δεν είναι ότι καλύτερο να έχεις ένα αρχείο περασμένο στα βιβλία σου που να μην ξέρεις πώς βρέθηκε εκεί. Η πραγματικότητα όμως λέει ότι μπορεί, βεβαίως και μπορεί να γίνει, και προκειμένου να το καταγράψει κανείς και να εντοπίσει όμως, να αναγνωρίσει το ότι υπάρχει αυτό το θέμα, υπάρχει δυνατότητα να βάλει το άγνωστο. Για να μπορεί κιόλα κάποια στιγμή να ομαδοποιήσει αυτές τις εγγραφές που λένε άγνωστο και να ψάξει να βρει την άκρη. Ημερομηνία εισαγωγής, και εδώ, συγγνώμη, μπαίνει αυτόματα η τρέχουσα, αλλά μπορούμε να την αλλάξουμε. Τίτλος του αρχείου, το αστερίσκος, είναι υποχρεωτικός. Παρουσία του περιεχομένου σε επίπεδο αρχείου δεν κάνουμε μεγάλη ανάλυση, με τη λογική ότι δεν επαναλαμβάνουμε παρακάτω αυτά που είπαμε παραπάνω, δεν αναλύουμε παραπάνω αυτά που θα πούμε παρακάτω. Οι χρονολογίες μπαίνουν με κάποιους δύο-τρεις συγκεκριμένους τρόπους εδώ και μας λέει πώς να τις περνάμε για να τις αναγνωρίζει και όλο το σύστημα. Και έχουμε εδώ τώρα μία ανάλυση που λέει ακραίες χρονολογίες, κύριες χρονολογίες. Γιατί πολλές φορές μπορεί να τύχει στο αρχείο μιας υπηρεσίας, τέλος πάντων ενός φορέα από όπου παίρνουμε, να έχουν ξεπέσει κάποια έγγραφα που είναι του 1920, ενώ το αρχείο ουσιαστικά και η φάκελη του κιόλου είναι από το 1930 και μετά. Στις ακραίες χρονολογίες δεν μπορούμε να μην πούμε ότι είναι το 1920, αφού έχει τέτοια έγγραφα μέσα. Αν όμως το 99%, να το πω έτσι ως παράδειγμα, είναι από το 1930 και μετά, τότε ακραίες βάζουμε 1920-1950 και κύριες χρονολογίες 1930-1950. Το δέχεται το σύστημα. Μέγεθος και υπόστρωμα. Και εδώ σε αυτή την περίπτωση της εγγραφής σε επίπεδο αρχείου, είμαστε πιθανόν αρκετά συνοπτικοί και αρκετά περιγραφικοί. Εδώ προτυποποίηση πολύ πολύ δεν σηκώνει, γιατί το μέγεθος και υπόστρωμα εδώ ήταν 458 φάκελοι, αλλού μπορεί να είναι η περιγραφή 20 κυβότια, 40-30, αλλού να είναι 15 σακούλες μαύρες τόσο, ή δέματα. Εντάξει, έχουμε διάφορες τέτοιες
δυνατότητες περιγραφής. Να επισημάνω ότι εδώ μπορούμε, όπως και σε όλα τα πρότυπα που λέγαμε πριν για τη συμπλήρωση των πεδίων, μπορούμε να μπούμε στη συνέχεια και να τα εξομαλύνουμε. Όταν προχωρήσουμε στην ταξινόμηση, να δούμε εδώ και να πούμε ότι είναι τόσο. Αρχαιοθέτηση. Το αρχαιοθέτηση είναι λάθος, έχει φύγει στην καινούργια έκδοση, δεν είναι αρχαιοθέτηση, είναι θέση φύλαξης. Και έχουμε κτίριο, όροφο, αίθουσα και αρχαιοστάσιο. Να μην τα αναλύσω. Απλά πείτε ότι μπορούμε να προσθέσουμε. Ναι, ευχαριστώ. Εδώ λοιπόν μπορούμε να προσθέσουμε. Γιατί? Γιατί ένα αρχείο σε εμάς συμβαίνει πάρα πολύ συχνά να είναι διασπασμένο και σε διάφορα κτίρια και σε διάφορα αρχαιοστάσια και σε διάφορους ορόφους. Για λόγους που μπορώ να σας εξηγήσω, αν έχουμε χρόνο και κάποιο πεδίο παρατηρήσεις που είναι το κλασικό και μπαίνει πάντοτε για να πούμε ό,τι δεν μπορούμε να πούμε στα προηγούμενα πεδία. Τώρα, ας πάμε λίγο με τον τρόπο που είπαμε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε να συμπληρώνουμε. Ναι. Αυτό όμως μπορώ να το πω μετά και ισχύει για όλα. Μια φορά θα το πω. Εδώ στους όρους έχουμε κάποιες κατηγορίες όρων με τους οποίους μπορούμε να δουλέψουμε. Αυτά που μας ενδιαφέρουν εμάς είναι εδώ, τα ονόματα, δηλαδή εννοούμε τους παραγωγούς, έτσι, και έχουμε τα φυσικά πρόσωπα, τα νομικά πρόσωπα και τις οικογένειες. Και βλέπουμε εδώ την τελευταία προσθήκη που λέει καταδικαέ, περιγραφή καταδικαέ. Άντε να πάμε σε ένα νομικό πρόσωπο λοιπόν και να δούμε, αυτό τώρα δεν το είπα, είναι προφανές ότι με το που κάνουμε κλικ σε ένα τέτοιο μας βγάλει στον γενικό κατάλογο του εργατήριου για να διαλέξουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Το πρωτοδικείο που είναι συμπληρωμένο στις πρώτες περισσότερες, το κανονικό πρωτοδικείο. Μπαίνοντας λοιπόν σε μία από αυτές τις εγγραφές, βλέπουμε κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να συμπληρώσουμε. Είναι τα υποχρεωτικά πεδία. Αυτό εδώ συμπληρώνεται μόνο του όταν κάνουμε με αυτήν την εγγραφή εισαγωγή στο βιβλίο εισαγωγής. Η νομική μορφή είναι προεπιλεγμένη, έχει και το άλλο. Αυτά προς το παρόν θα τα αφήσω λίγο και πάω εδώ στις λεπτομέρειες όπου είναι το πλήρες όνομα του φορέα. Το πλήρες όνομα προκύπτει συμπληρώνοντας εδώ τις διάφορες υποδιαιρέσεις αν χρειάζεται. Και έχουμε επίσης την επιλογή σε αυτές τις υποδιαιρέσεις να διαλέγουμε ποιες από αυτές θα εμφανίζονται στο πλήρες όνομα την καθιερωμένη μορφή του φορέα. Ωραία. Δεν είναι τόσο ωραία αυτό. Αλλά πρέπει να περάσουμε από αυτό, από αυτή τη φόρμα, για να δώσουμε τα πρώτα βασικά τρία στοιχεία. Και μετά να πάμε στην καταδικά, αυτό το πρέπει να πάμε πρώτα από εδώ και μετά από εκεί, είναι το Γενικό Αρχείο του Κράτους. Η ιδιαιτερότητα, πώς το λένε, επιβάλλεται από τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε και περνάμε τα πράγματα. Αλλά, όπως και στη βασική τεκμηρίωση που θα δούμε μετά, και εκεί υπάρχει μια βασική φόρμα. Συμπληρώνουμε τρία πράγματα υποχρεωτικά κατά την άποψή μας και μετά μπαίνουμε στη φόρμα κατά δικά και συμπληρώνουμε τα υπόλοιπα. Έτσι και εδώ. Συμπληρώνουμε αυτά εκεί που λέει νομικό πρόσωπο και πάμε μετά στη φόρμα κατά δικά και συμπληρώνουμε ό,τι χρειαστεί. Εδώ λοιπόν έχουμε την καθιερωμένη μορφή του ονόματος, η οποία μας εμφανίζεται όπως την έχουμε περάσει στην προηγούμενη φόρμα της βασικής, ας πούμε, εγγραφής. Έχουμε τις παράλληλες μορφές του ονόματος που μπορούμε να προσθέσουμε και μία και δύο και τρεις. Έχουμε τις μορφές του ονόματος σύμφωνα με άλλους κανόνες που επίσης μπορούμε να προσθέσουμε. Ναι. Και εδώ ήδη μας βλέπετε ότι εδώ μας βγάζει πια στοιχεία. Γιατί με αυτόν τον κωδικό, για αυτόν τον παραγωγό υπάρχει και κατάρρηση, υπάρχει και σχετική εισαγωγή, υπάρχει και σχετική τεκμηρίωση. Που αν κάνουμε κλικ σε αυτές τις συνδέσεις, θα μας βγάλει
στο αντίστοιχο κομμάτι του προγράμματος να το δούμε. Ορίστε. Η δεξιά στήλη είναι τα στοιχεία ελέγχου και πληροφοριών που αφορούν αυτές τις εγγραφές. Για μας είναι πολύ σημαντικά, αλλά δεν ξέρω τώρα εμάς που χρησιμοποιούμε, για εσάς που θέλουν να σας παρουσιάσουν μια γενική. Ορίστε. Και η ρόλη ακόμα είναι σημαντική. Ναι, έχει, όλα έχουν, αλλά δεν ξέρω ποια έχουν περισσότερο. Εδώ ας πούμε το δημοσίευση ναι όχι είναι πολύ βασικό γιατί όσο μια εγγραφή είναι υποκατασκευή και δεν έχει ελεγχθεί δεν βγαίνει παρά έξω. Εντάξει, παρά έξω πού, παρά έξω από την υπηρεσία ή παρά έξω από αυτούς τους συγκεκριμένους που έχουν το δικαίωμα να μπαίνουν σε αυτά τα κομμάτια του προγράμματος και να βλέπουν. Εδώ η προώθηση της εγγραφής στους ρόλους αυτούς έχει νόημα για κάποια κομμάτια, γιατί όταν εγώ περνάω σε μια εγγραφή στο βιβλίο εισαγωγής και στις παρατηρήσεις σημειώνω ότι υπάρχει υλικό που είναι σε κακή κατάσταση, γιατί ήταν στο υπόπεδο το υπόγειο, σε μαύρο χάλι και έχει υγρασίες, μπορώ να πω ότι αυτό να προωθηθεί στον συντηρητή, ώστε να έχει μια πρώτη ενημέρωση. Ότι ήρθε υλικό που χρειάζεται εκεί. Ή φορώ τον διευθυντή ή κάποιους αρχαιονόμους του Γενικού Επιτρέπου, πάντα υπάρχουν τέτοια πράγματα. Και πολλοί κόσμοι τους οποίους μπορώ και προσωπικά, εδώ έχω περασμένους ας πούμε κάποιους συναδέλφους. Ανάλογα με το σε ποιον έχουμε δώσει ας πούμε, ορίστε. Πείτε μου. Για το δημοσίευση, όχι ναι. Ναι. Είναι γενικό, μη προσβάσουμε και προσβάσουμε. Όχι. Ή είναι για την επεξεργασία της εγγραφής. Ναι, ναι. Για αυτό θα σας δείξω μετά. Υπάρχουν, αυτό εδώ είναι δημοσίευση, αν μπορεί να βγει στον κόσμο, τον έξω κόσμο. Στον αρχαιομνήμονα τον εξωτερικό, ας πούμε. Ναι, διαδικτυακά γιατί διαδικτυακά ή τοπικά. Και οποιοςδήποτε να μπαίνει τοπικά, να το βλέπει. Να μπαίνει να το βλέπει. Αυτό είναι το ναι, όχι, την έχουμε τελειώσει την εγγραφή και μπορεί να βγει, ή δεν την έχουμε τελειώσει και την κρατάμε ακόμα. Το αν είναι για κοινό ή όχι, είναι αλλού. Okay. Λέει κοινό εσωτερικό, εξωτερικό. Αν βάλουμε επιλογή κοινό εσωτερικό, δεν τη βλέπει κανείς. Και δημοσίευση να βάλω από εδώ, υπερισχύει εκείνο εκεί που κοβάλει ότι είναι για εσωτερικό κοινό. Και άρα η δημοσίευση δουλεύει μόνο σε επίπεδο εσωτερικό. Σε αυτούς που λέω, ότι συγγραφείς εκεί. Κάτι άλλο, μήπως, ναι. Μπορείτε να το πείτε και έτσι. Έτοιμες προτάσεις τις οποίες ορίστε. Όχι, δουλεύουν. Μπορεί να θέλω να κάνω εγώ την καταχώρηση της παραγωγού και στα αγγλικά και στα γαλλικά και σε κάποια άλλη γλώσσα. Όχι. Εδώ είμαι στον παραγωγό. Περνάω στοιχεία που αφορούν τον παραγωγό. Μία φόρμα καταδικτάει που θα βγει στον κόσμο για τον παραγωγό. Αν θεωρώ ότι και κάποιοι Άγγλοι, κάποιοι Γερμανοί και κάποιοι και έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν και έτσι, το κάνουν και έτσι. Και βγαίνουν παράλληλα. Σε αυτό το κομμάτι όχι. Ναι, ναι. Εννοούσατε πριν αυτές εδώ τις... ναι, εντάξει, για να προκαθοριστούν αυτές οι θέσεις όμως, οι σχέσεις, συγγνώμη, πέρασε καιρός. Νέα, νέα, για να γίνουν διασυνδεδεμένοι. Τι να πατήσω. 30-10. Αυτό, δεν πατάω το 30. Πατάω το βιβλίο εισαγωγής, η ημερομηνία έλεγε εκεί, αλλά με πάει στο βιβλίο εισαγωγής. Ορίστε. Ναι, παρακαλώ, αν είναι πράγματα που αφορούν μόνο εσωτερικά των ΚΑΚ, ας αφήσουμε τους έξω να δουν να μπορούν να έχουν απορίες, αυτά τα έχουμε σπίτι.
Δεν κατάλαβα, δεν άκουσα. Και εδώ πάλι έτσι μας πάει στη σχετική εκατάρρευση και... Εδώ λοιπόν, αφού κάνω στα ονόματα αυτά, έχω και την εξής δυνατότητα. Στα νομικά πρόσωπα. Μισό λεπτό. Εδώ είναι. Υπάρχει ένα πεδίο που λέει τρέχουσα μορφή. Αυτό ο τίτλος του δεν είναι πολύ πολύ πετυχημένος, αλλά τι λέει, επιλέξτε την τρέχουσα μορφή, θα αλλάξει και αυτή η διαθήκη, της συγκεκριμένης διοικητικής υποδιέρεσης. Αν το επίπεδο που περιγράφεται είναι η τρέχουσα μορφή, αφήστε το κενό. Να το κάνω λιανά. Δεν είναι ακριβώς αυτό. Είναι εκείνο που, δηλαδή, αυτό είναι το σκεπτικό του και έτσι λειτουργεί. Να μπορέσουμε να συνδέσουμε έναν παραγωγό με τον διάδοχό του. Με τον διάδοχό του ως προς την αλλαγή του ονόματος, ας πούμε. Ναι. Αν βάλω εγώ εδώ, σε αυτήν την εγγραφή, που το όνομά της είναι Εισαγγελία Εφεθών Θεσσαλονίκης. Έτσι, έτσι την έχω περασμένη. Αν βάλω ότι η τρέχουσα μορφή είναι... Πάρτε κάτι. Ναι, όποιο να είναι. Προσπαθώ να ξεφύγω από τα δομανικά λίγο. Άντε, χρηματολογικό γραφείο Βοδενών. Εντάξει. Ένα οτιδήποτε τώρα. Και κάνω αποθήκευση. Κοιτάξτε, μου βγάζει... Μου βγάζει εδώ τις άλλες μορφές του ονόματος. Αυτό το κάναμε για να μπορέσουμε να συνδέσουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή το ότι αλλάζει το όνομα ενός φορέα, παραμένει η λειτουργία του. Οι αρμοδιότητές του παραμένουν οι ίδιες, εξακολουθεί ουσιαστικά να κάνει τα ίδια πράγματα, τις ίδιες λειτουργίες και αρμοδιότητες και έχει αλλάξει το όνομά του. Συμβαίνει πολλές φορές με τα σχολεία. Συμβαίνει πολλές φορές με τις αστυνομίες, τα τμήματα. Είναι άλλες μορφές του ονόματος, έτσι λέει το πρότυπο. Λοιπόν, μπαίνει εκεί. Αυτό το τρέχουσα μορφή δεν είναι πολύ επιτυχημένο, αλλά θα το βρούμε. Αυτά τα πράγματα γίνανε προχθές. Ναι, ναι. Εκεί βάζουμε. Όχι, φορέας παράδοση είναι άλλη ιστορία. Εδώ μιλάμε για έναν παραγωγό ο οποίος έχει αλλάξει μέσα στον χρόνο 3-4 ονομασίες. Όπου βάζουμε βέβαια βασικό είναι σε αυτούς τους φορείς που έχουμε περάσει ήδη να έχουν και τις χρονολογίες στους δίπλα. Για να μπορεί και το πρόγραμμα να μας τη βγάζει με μια χρονολογική σειρά, μια διαδοχή η οποία μας βοηθάει να καταλάβουμε τον τέτοιο σκουρά. Εντάξει. Αφήστε με τα ιδέα, ναι, όχι από το πρωί. Τώρα, στη φόρμα αυτή κατά νομικά, στην αρχική που βάζουμε, είναι εκεί όπου επίσης κρεμάμε τον παραγωγό που περιγράφουμε στο διοικητικό του δέντρο, σαν τελευταίο κομμάτι σε μια διοικητική κλίμακα. Αυτό γίνεται με τη θέση στο γενικό δέντρο. Επιλέγουμε. Έχουν περαστεί εδώ, μέχρι ένα επίπεδο περιφέρειας, έχουν περαστεί όλη η διάδοση του δημοσίου τομέα. Αν κάνουμε την ομαδοποίηση εδώ, βλέπουμε, έχουμε εξάρτητες αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, δημόσιες αρχές νομοθετικής,
δημόσιες αρχές δικαστικής, ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, Υπουργεία. Αν πάμε εδώ, ας πούμε, στο Υπουργείο, στα Υπουργεία, φτάνουμε να δούμε ποιο, να δούμε το Υπουργείο Παιδείας, Διαβίου, Μάθησης και Θρησκευμάτων. Αν πούμε εδώ, έχει υπηρεσίες και φορείς εντός του δημόσιου τομέα και φορείς εκτός του δημόσιου. Εντός... Μέσα στο Υπουργείο μπορεί να αλλάζει, είναι φόρμα. Έτσι, στην κεντρική υπηρεσία μετά πάμε στις γενικές γραμματείες και ειδικές γραμματείες. Και αν πάμε στις ειδικές γραμματείες, βγάζει ενιαίους τομείς. Και αν πάμε στον τομέα παιδείας, βγάζει αυτά. Και αν πάμε στις αυτοτελείς, να είμαστε. Και αν πάμε στα γενικά αρχεία του κράτους, είναι οι περιφερειακές υπηρεσίες που είναι 63, δεν υπάρχει... Λοιπόν, μην κάνετε τέτοιες παρεμβάσεις, γιατί αυτά τα στοιχεία και που υπάρχουν εκεί είναι το 11. Ένα θέμα είναι αυτό, ότι τα περάσαμε, ας πούμε τα περνούσαμε με στοιχεία του 13. Είναι σίγουρο ότι το 15 δεν θα ισχύουν πάλι. Και ένα θέμα γενικώς αυτού του σχήματος είναι αυτό, ότι αλλάζει πάλι. Γι' αυτό λέμε σε ποιο επίπεδο θα σταματήσουμε το να αρχίσει να κρεμάσει από εκεί και κάτω. Είναι ένα θέμα. Εντάξει. Πάντως, αυτή τη στιγμή σταματάει σε αυτό το επίπεδο, όταν δίνει τον αριθμό δίπλα, εκεί τελειώνει. Είναι όμως ένας τρόπος να μπορεί να δει κανείς όλο το διοικητικό ή τη διοικητική δομή μέχρι την υπηρεσία που τον ενδιαφέρει. Ή η υπηρεσία που τον ενδιαφέρει να δει σε ποιο κλαδί, τέλος πάντων, πρέπει να κρεμαστεί από κάτω. Αυτός είναι ένας τρόπος να γλιτώσουμε και από όλα εκείνα που λέει ανήκει σε και έχω 5 υποδιαιρέσεις και θέλω να φαίνονται οι 2. Κάνοντας το διοικητικό δέντρο και βλέποντάς το με ένα κλικ, γιατί υπάρχει σαν ταξινομικό δέντρο και το βλέπουμε, γλιτώνουμε από αυτό το μπελά, το ποια να επιλέξω να φαίνονται στην καθιερωμένη μορφή και ποια όχι. Βάζω το τελικό στάδιο του ονόματος της υπηρεσίας, μάλλον το χαμηλότερο, ας πούμε ότι παίρνω από ένα τμήμα, ρε παιδί μου, το αρχαίο από ένα τμήμα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Βάζω τμήμα πρασίνου, ας πούμε, και δεν χρειάζεται να βάλω θεωρητικά τίποτα παραπάνω. Γιατί κάνοντας ένα κλικ εκεί θα δω όλα. Μέχρι που στο Δήμο Θεσσαλονίκης που ανήκει στην αυτοδιοίκηση στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που ανήκει εκεί, που ανήκει εκεί, που ανήκει εκεί. Αυτά περάστηκαν μία φορά ή ανάλογα με τις εγγραφές που κάνετε μέσα. Όχι, αυτό η προοπτική του, η λογική του είναι να διαμορφωθεί σε ένα τελικό στάδιο με στοιχεία όσο το δυνατόν πιο πρόσφατα. Γιατί είπαμε είναι το 11. Και να αποφασιστεί κεντρικά από την εφορία μέχρι ποιο επίπεδο θα πάει. Και τότε θα βγει και δεν θα μπορεί κανείς να το αλλάξει αυτό από τους περιφερειακούς συναδέλφους να το αλλάξει. Θα μπορεί απλώς να δει πού θα πρέπει να κρεμάσει αυτό που έχει να περάσει, έναν καινούργιο παραγωγό. Σε ποιον από αυτούς τους κλάδους. Αυτό θα βοηθήσει πολύ και σε εκείνη την ιστορία με το ειδικό ευρετήριο. Λέμε τώρα αυτό που το βάζουμε, σε ποια κατηγορία του ειδικού ευρετήριου. Αν έχουμε και την διοικητική δομή όλη την προηγούμενη, θα καταλάβουμε πιθανότατα πιο εύκολα που ανήκει. Εντάξει. Τώρα, μισό λεπτό να πάω στην αρχική. Ναι, ήθελα να δω αυτό. Έχει και αυτό το κόλπο. Στην αρχική σελίδα μπορούμε να δούμε τις τελευταίες δουλειές που κάναμε κατά κατηγορία. Δηλαδή, εγώ έχω πει, ας πούμε, τις τελευταίες 7 μέρες και έχω κάνει αλλαγές σε αυτό το κομμάτι. Ναι, δεν έχω πει πουθενά άλλο. Αν βάλω πιθανόν τις τελευταίες 30 μέρες, να μου βγάλει και κάποια άλλα πράγματα. Ότι έχω επέμβει και σε αυτό το κομμάτι και σε εκείνο. Ναι, ναι, εντάξει, οι ονομασίες μη σας σκαλίζουν, μη σας ξυνίζουν πολύ, γιατί θα προτυπωθούν. Εδώ, ας πούμε, πέρασα, έτσι για λόγους παραδείγματος και για να δω αν δουλεύει το copy-paste, το Υπουργείο, αυτό που είχαμε χθες, που μας είπαν οι συνάδελφοι χθες, μάλλον για το παράδειγμα, ναι. Εντάξει, του
του ΙΣΑΡ. Και μπορώ λοιπόν να πάω εδώ, πια. Να ζητήσω αντίστροφη. Και να μπω εδώ και να δω όλα τα στοιχεία. Τα οποία πώς τα έχω περάσει. Τα έχω περάσει από εδώ με το copy paste. Έτσι. Έχω ανοιχτό δίπλα το. Ένα θέμα με την ανάλυση της οθόνης, σε πάση περιπτώσει, καταλαβαίνετε. Σε κάθε πεδίο διαλέγω τι θέλω από εδώ, το περνάω εκεί, τα αποθηκεύω και τελειώνω. Αυτό πολλές φορές βοηθάει, γιατί σε μια φόρμα το να κάνω, να την ανοίγω, να προσθέτω, να αποθηκεύω, να βγαίνω, να πάω στην επόμενη, δεν βολεύει πιθανότατα τόσο πολύ. Μου παίρνει περισσότερο χρόνο. Ένας τρόπος να περάσω στοιχεία είναι αυτός. Ένας άλλος είναι, να μου πω εδώ, που... αν βγω στο ευρετήριο και διαλέξω, ας πούμε, αυτά τα δύο και κάνω μια εισαγωγή σε αρχείο Excel, μου βγάζει ένα τέτοιο πράγμα όπου έχω τις στήλες, τα πεδία, ό,τι έχω εκεί σε φόρμα, τα έχω εδώ σε στήλες. Και μπορώ λοιπόν εδώ, πιθανότατα με κάποιες οματοποιήσεις, με κάποιους αυτοματισμούς, να συμπληρώσω πράγματα στις κατάλληλες στήλες και μετά να το εισάγω αυτό ξανά πίσω. Το εμφανίζονται όλα πια, στη θέση που πρέπει. Αυτό... Ναι, με ιδιαίτερη προσοχή, εντάξει, δεν θα πω τώρα τους κανόνες και τα αυτά, αλλά υπάρχει πάντως αυτός ο τρόπος, γι' αυτό είπαμε ότι αν είναι κανείς λίγο εξοικειωμένος με το Excel και με το μπορεί να επιταχύνει και τις λειτουργίες και να αξιοποιήσει του προγράμματος. Επειδή εμείς, ναι, μπορεί και μπορεί να βάλεις και από άξιες, επειδή όμως εμείς συνήθως ως δημόσιοι υπάλληλοι έχουμε μέχρι το επίπεδο του Excel φτάνουμε συνήθως, αν μπορούμε να δουλέψουμε με το Excel, μας ικανοποιεί. Και σε τελευταία ανάλυση και σε άξεις να έχω, θα παίρνει μια χαρά εδώ μέσα. Εντάξει. Εκεί που είναι το δύσκολο θα ήταν να είναι αυτή η βάση που βγαίνει σε άξεις, που δεν θα μπορούσες εύκολα να την τροφοδοτήσεις, αν δεν ξέρεις. Ναι. Όμως, λίγη υπομονή για όσους αντέχουν ακόμα, να δούμε λίγο και την τεκμηρίωση, όπου επίσης για λόγους εσωτερικούς περνάμε πρώτα από την βασική τεκμηρίωση, έτσι. Και είπαμε ότι πάμε πρώτα σε επίπεδο αρχείου. Έχουμε λοιπόν σε επίπεδο αρχείου μία εγγραφή που έχει τα στοιχεία που είπαμε, εντάξει, και τις συνδέσεις που υπάρχουν, αν υπάρχουν εδώ, με τη θέση φύλαξης του αρχείου και όλα αυτά, και από το ευρετήριο, εδώ, μπορούμε... Εδώ χάνεται, όχι, είναι η ανάλυση της οθόνης. Έχουμε αυτή την επιλογή που είναι βασική, που λέει προσθήκη κατώτερο ιεραρχικά επίπεδο. Άρα λοιπόν πάω σε επίπεδο αρχείου και λέω θα κρεμάσω από το κάτω κάτι. Τι κάτι, τσακ, πατώ και μου βγάζει τα στοιχεία που θα είναι κοινά και σε αυτή την εγγραφή που θα κάνω, γιατί ανήκει στο αρχείο, δηλαδή το που ανήκει, μου λέει κατευθείαν ανήκει, αυτή η εγγραφή που πας να κάνεις, ανήκει στο αρχείο της Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας. Φορέας φύλαξης είναι αυτός, ο δικός του εισαγωγής δεν τον ξέρει, γιατί το αρχείο μπορεί να έχει έρθει σε 5-6-7 κομμάτια, δηλαδή σε 5-6-7 εισαγωγές. Αν όμως πάω και διαλέξω εδώ τον αριθμό του βιβλίου εισαγωγής, τότε θα μου βγάλει και άλλα γραμματούδια. Θα βρει.
Προς το παρόν εκείνο που ξέρει είναι ότι αυτό στην κατηγοριοποίηση είναι στα διοικητικά, έτσι, και είναι ο αριθμός 1, παραλαβή δεν την έχει, επίπεδο αρχείου δεν βάζουμε παραλαβή. Αλλά εδώ τώρα εγώ πλέον, αν πάω και πω, τι θέλω, τη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας, είπαμε. Η συνάδελφος Γιαννουκάκου, συγχωρήστε την, αλλά είναι το γραφείο υποστήριξης του αρχείου μνήμων. Όχι για πολύ. 2-1. Λοιπόν, το ξέρει το πρόγραμμα. Το ξέρει το πρόγραμμα καλύτερα από μένα. Εντάξει. Και συγκεντρώνει όλες τις απορίες, όλα τα μπάνκες που βρίσκουν οι συνάδελφοι, εντάξει, οπότε εντάξει, η Γενική Διοίκηση μάλιστα, τι δεν βρείτε. Γιατί δεν το ψάχνουμε με το... Ναι. Καλά. Αν λοιπόν επιλέξω αυτό, μου βγάζει αμέσως τον αριθμό της παραλαβής και μου λέει επίσης ότι με αυτά τα στοιχεία είμαστε στις 119 ενότητες περιγραφής. Υπάρχουν ήδη δηλαδή με αυτά τα στοιχεία κρεμασμένοι σε επίπεδο φακέλου κάτω από το αρχείο. Τα 119, 118 αντικείμενα. Ναι, ήδη αυτό εδώ λέει συμπληρώσει το κωδικό, αλλιώς είναι μόνο του. Όμως μπορώ να μην επιλέξω επίπεδο φακέλου, να επιλέξω κάτω από το αρχείο ένα από αυτά που μπορεί να είναι κάτω από το αρχείο κατευθείαν. Όπως ένα υποαρχείο, μια σειρά, μια υποσειρά, ένας φάκελος. Μπορεί ένας υποφάκελος να είναι κάτω από το αρχείο. Κατευθείαν. Ναι. Ο υποφάκελος σημαίνει ότι είναι υποδιέρεση ενός φακέλου. Και δεν κάνει ένα φάκελο. Εντάξει, τεκμήριο μπορεί να είναι κάτω από αρχείο. Κύριε, κύριε. Μπορεί. Μπορεί. Και στην πράξη. Δηλαδή, ένα αρχείο που πήρα το αρχείο του κυρίου Τάδε, που έχει γράψει τρεις επιστολές προς τον κύριο Τάδε, να είναι 3 τεκμήρια. Δεν μπορώ να περάσω στο βιβλίο εισαγωγής 3 τεκμήρια, θα περάσω μία εισαγωγή που θα τυπώ συλλογή του κυρίου Τάδε. Σε όταν πάω να την περιγράψω στην τεκμηρίωσή μου, θα την περιγράψω στα επίπεδα τα αρχαιονομικά που υπάρχουν. Και αυτά είναι αρχείο, υποαρχείο, Τάδε. Υποαρχείο δεν μπορώ, τι είναι ως αρχείο. Άρα το περνάω σαν αρχείο και από κάτω έχει 3 τεκμήρια. Το άλλο επίπεδο, το έχουμε βάλει γιατί λέει, εγώ δεν μου έχει τύχει. Αλλά γιατί υπάρχει και στο ΕΑΔ, γιατί έχουμε και συμβατότητα με εκείνο, πρέπει να έχουμε. Υπάρχει ένα που λέει άλλο επίπεδο, που μπορεί να είναι, δεν ξέρω, κάποιοι υπάρχουν διάφορες δικογνωμίες, ότι μπορεί να είναι η σελίδα ενός εγγράφου. Δηλαδή έχω ένα έγγραφο, μια επιστολή που είναι 5 σελίδες ή έχω μια που είναι ένα έγγραφο και 2 συνημμένα και εγώ θέλω να τα περιγράψω χωριστά. Μπορεί να είναι μέρη ενός τεκμηρίου. Ή μέρη ενός τεκμηρίου. Ναι, τεκμήριο λέμε εμείς ότι είναι η μικρότερη αδιάσπαστη, διανοητικά ενότητα και τέτοια. Τώρα, άμα τη διασπάσουμε και αυτήν, εν πάση περιπτώσει υπάρχει... Είμαστε πάνω σε άλλο. Και ένα ακόμα που θέλω να σας πω, αν θέλετε να τα ακούσετε και μετά φεύγουμε, είναι η εξής μεγάλη δυνατότητα που έχει, η οποία δεν ξέρω πώς θα δουλέψει εδώ. Δηλαδή, εμείς τα ΚΑΚ έχουμε, η λογική μας κάμποσα χρόνια ήταν να έχουμε το αρχείο και από κάτω το πρώτο επίπεδο κάτω από το αρχείο να είναι η φάκελη.
Προκύπτει όμως πολλές φορές και μετά την ταξινόμηση, μετά την ολοκλήρωση ταξινόμησης, ότι κάποια από αυτά που τα έχουμε περιγράψει σε επίπεδο φακέλου, φάκελοι είναι, αλλά ανήκουν σε μια σειρά. Το ότι έχουμε περάσει φακέλους μόνο και δεν έχουμε σειρά, δεν πειράζει. Γιατί μπορούμε να πάμε εδώ, στο αρχείο, να κάνουμε προσθήκη. Να πάμε εδώ και να πούμε ότι είναι επίπεδο σειρά. Με κωδικό ενότητας περιγραφής, το 1, η πρώτη. Εντάξει, αποθήκευση και επιστροφή. Μου λέει, μεγάλε... Καλό και αυτό, έτσι. Δεν φεύγει παραπίσω. Άρα, τίτλος είναι εδώ. Δοκιμή. Κουράστηκα, θα μπορούσαμε και αυτό. Και έχω λοιπόν μία σειρά. Να, πάω λοιπόν εδώ και πιάνω αυτόν το φάκελο και αυτόν το φάκελο και αυτόν το φάκελο και λέω ότι αυτοί πρέπει να πάνε εκεί. Μου λέει σίγουρα. Και αν έχω κάνει λάθος, πάω μέσα, ξαναφέρνω αυτά, τα βγάζω έτσι, σβήνω τη σειρά, είμαι καλά. Ορίστε. Ναι. Κοιτάξτε τώρα, η λογική των σειρών είναι ότι πρόκειται για υποδιαιρέσεις του αρχιακού υλικού ασχέτως μορφής, ασχέτως ύλης. Έτσι, δεν είναι διαίρεση, δηλαδή σειρές και υποσειρές, δεν είναι διαίρεση που αφορά τη μορφή. Είναι διαίρεση που αφορά το περιεχόμενο. Υποδιαιρέσεις του περιεχομένου. Ορίστε. Οπτικοακουστικών. Ναι, βέβαια. Κεφάκελος με χάρτες, κεφάκελος με οτιδήποτε. Έτσι, γιατί το ένα αφορά τη διαφορετική κατάταξη του περιεχομένου σε βαθμίδες και το άλλο αφορά το υλικό, τη μορφή. Το πρόγραμμα, κάποιοι αρχαιονόμοι λένε ότι μπορούμε να έχουμε και από τούτο και από εκείνα. Και μπορεί μάλιστα σε ένα φάκελο να έχουμε υλικό που είναι και σε χαρτό αμορφή και σε DVD. Καλή ώρα εδώ ο φάκελος του σεμιναρίου θα έχει και οπτικοακουστικό υλικό, θα έχει και έγγραφα, θα έχει και αφίσες, απ' όλα. Φάκελος ένα στάδιο. Ορίστε. Έχει πολλά καλούδια να πω που μπορούμε να τα δούμε, αλλά... Το μη προσβάσιμο θα δείξει. Α, ναι, ναι. Εδώ λοιπόν να πάμε σε ένα φάκελο. Να το βρω. Έχουμε και άλλα πράγματα. Έτσι, έχουμε αυτό, τα σημεία πρόσβασης, που μπορούμε να βάλουμε φυσικά πρόσωπα και το ρόλο. Ο ρόλος εδώ δεν έχει σχέση με εκείνο το πλαϊνό, που έλεγε εδώ ρόλη, η ρόλη εκείνη είναι της υπηρεσίας. Ο ρόλος εδώ αναφέρεται στο περιεχόμενο του φακέλου που περιγράφω, αυτό το όνομα τι ρόλο είχε. Μπορεί να είναι, ας πούμε, στις βιβλιογραφικές πράξεις. Λέω ένα παράδειγμα που είναι πολύ κατανοητό. Βάζω το όνομα και λέω αυτός ήταν μάρτυρας. Ο άλλος ήταν συμβαλόμενος. Αναφέρω κάποια ονόματα μέσα και λέω το ρόλο που παίζουν στο συγκεκριμένο περιεχόμενο αυτού του φακέλου. Μπορώ επίσης τοπονύμια να βάλω. Τοπονύμια που έχουν να κάνουν με το περιεχόμενο, τις πληροφορίες του περιεχομένου. Όχι από πού προήλθε ο φάκελος που ήταν ο παραγωγός. Αυτά τα βάζω στις αντίστοιχες φόρμες που αφορούν αυτά τα πράγματα. Έτσι. Και βέβαια εδώ μπορώ να βάλω και τα ψηφιακά αντίγραφα, να κρεμάσω και να δω πού είναι αυτό το πεδίο που λέει να εδώ. Κοινό στο οποίο απευθύνεται. Εσωτερικό, εξωτερικό. Διαλέγω λοιπόν εδώ εσωτερικό και δεν το βλέπουν οι παραόξο. Και στα ψηφιακά αντίγραφα που έχει τους ελεύθερους είναι γραμμένοι χρήστες και τα λοιπά. Α, ναι. Εδώ, αυτό το εγγεγραμμένοι χρήστες μπήκε, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δηλαδή στην
στη λειτουργία του αρχαιομνήμων όπως είναι τώρα, δεν υπάρχει. Με username, δηλαδή. Ναι, αλλά είναι μια πρόσκληση, είναι μια δυνατότητα μάλλον που μπορεί κάποια στιγμή να εφαρμοστεί. Όταν μπαίνει δηλαδή στον αρχαιομνήμα και ζητά κάτι, να σου λέει είσαι εγγεγραμμένο χρήστη. Γράψου για να έχει πρόσβαση σε αυτά. Τώρα σε ποια, δεν ξέρω. Γιατί άλλο είναι η ειδική άδεια που πας να ζητήσεις κάτι και σου λέει εδώ θέλει ειδική άδεια γιατί υπάρχουν προσωπικά δεδομένα, ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ή απόρριπτα ή τέτοιο και υπάρχει φόρμα που την βγάζεις, την κατεβάζεις από τον αρχαιομνήμονα στη δίνη, την υποβάλλεις και υπάρχει αυτή η διαδικασία. Τι άλλο είναι αυτό εδώ. Ναι, κάτι άλλο. Ναι. Στο γεωγραφικό προσδιορισμό και στα ονόματα. Δεν ακούω. Ναι, λέω. Στο γεωγραφικό προσδιορισμό και στους μάρκες. Υπάρχει την τυπολογία στις γράφες. Τα ονόματα ναι, με τον τρόπο που πρέπει να βάζουμε τα φυσικά πρόσωπα. Όσα από αυτά τα στοιχεία ξέρουμε, βέβαια. Στα τοπονύμια θα μπει στο άμεσο μέλλον πίνακας που θα διαλέγεις. Ναι, ναι, έτοιμος. Αλλά θα υπάρχει και η δυνατότητα, θα υπάρχει και η δυνατότητα να προσθέσεις. Γιατί, ναι, γιατί κάποια τοπονύμια κατά περιοχή μπορεί να είναι, ναι, μπορεί να είναι διάφορα. Συνδέεται με εξωτερικές βάσεις, έχει δυνατότητα υποστήριξης σύνδεσης με εξωτερική βάση, όχι από το πίνακα, θα τραβήξει όλα τα τοπονύμια, από μια αυτοεθνική βιβλιοθήκη, ας πούμε. Μα η βάση που θα μπει εδώ θα είναι μία από τις καθιερωμένες βάσεις, οι δύο ή τρεις, όπως και ο θησαυρός όρων που θα μπει προσεχώς. Ναι, αν συνδέεται όμως κατευθείαν με το μπει. Εδώ ο θησαυρός όρων που λέει, εντάξει, το γεροβός. Αυτά είναι καθιερωμένοι πίνακες. Μπορεί να είναι ένας δύο, μπορεί να ανανεώνονται, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή, αλλά το να έχεις εξωτερική σύνδεση, να κάνεις εκεί κλικ και να σε βγάλεις εξωτερική σύνδεση, δεν ξέρω αν θα το κάνουμε, γιατί πάρα πολύ μεγάλο μέρος της δουλειάς γίνεται χωρίς να έχει σύνδεση. Αυτό ήταν ένα από τα ζητούμενα. Δηλαδή να μπορώ να τα δουλέψω, ρε παιδί μου, εδώ χωρίς να έχω σύνδεση στο ίντερνετ. Σύνδεση στο ίντερνετ θα μου χρειαστεί μόνο όταν θελήσω αυτά που έχω γράψει να τα στείλω στην κεντρική βάση, να τα βλέπει ο εξωκόσμος. Όλη την άλλη, στο κεντρικό σερβερ. Οπότε μετά να γίνει. Ναι, για να βγουν να είναι στο διαδίκτυο. Μπορώ όμως πολύ μεγάλο μέρος της δουλειάς να το κάνω χωρίς σύνδεση. Άρα προσπαθούμε αυτό το μέρος της δουλειάς που ξέρουμε ότι σε μεγάλο βαθμό γίνεται χωρίς σύνδεση στο ίντερνετ, να την έχουμε όλα τα στοιχεία της ολοκληρωμένα να παρέχονται επί τόπου. Τώρα, ας πούμε, εδώ είχε κάνει ο κύριος Μακρύς κάποια πράγματα με τους όρους, με το ριζικό δέντρο, κάποια γραφικά, κάτι τέτοια. Έχει κάνει γεωγραφικό προσδιορισμό, κάνει κλικ στο Δήμο Μουδανιών, σου βγάζει το χάρτη από το Google και σου λέει εδώ διεύθυνση, τα εκδρομική διεύθυνση, κώδικα. Αυτά για να δουλέψουν θέλουν η σύνδεση. Εγώ δεν έχω σύνδεση, τώρα δεν μπορώ να σας τα δείξω. Τους χρήστες σου μετράει. Και ξέρεις και πού, όχι όμως σε τοπικό επίπεδο, αυτά όχι σε τοπικό επίπεδο, όχι κάθε περιφερειακή υπηρεσία να ξέρει πόσοι κάνουν χτυπήματα για δικό της υλικό. Το ξέρει, εγώ δεν το ξέρω για μένα. Είναι στο Google Analytics. Πού? Στο Google Analytics. Εγώ λέω, άσε το που θέλω να πω και μπορώ. Το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα αυτή των στατιστικών. Ναι. Ναι. Έτσι. Τα στατιστικά που λέει αυτό το πράγμα. Αν ήμασταν... Να, έχει αυτά τα στοιχεία. Επισκέπτες τόσοι, σελίδες τόσες, χώρες προέλευσης του συστήματος. Από πού μπήκανε, όλο εγώ μπήκαν. Ναι, αφού είναι τοπική εγκατάσταση. Αυτό μπορούμε να το βλέπουμε και εμείς στην περιφερειακή. Όχι. Αυτό λέω ότι αυτό το πράγμα είναι στην κεντρική βάση μόνο. Αυτός το βλέπει αυτός, ο οποίος όταν ανοίγει και μπαίνει, δεν εγώ να ξέρω ποιος είναι η κεντρική βάση, σειράς ποιος είναι. Αυτός που όταν ανοίγει βλέπει αυτό το φύλλο, αυτή την καρτέλα που λέει στατιστικά. Αυτός μπορεί. Thank you.
Εγώ έφυγα και όλα, δεν είμαι εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία. Σε κάποια στιγμή, εσύ,